Είναι τέλεια. Ο κύριος Αλεξιάδης. Καλημέρα, καλημέρα Υπουργέ, καλημέρα, μου, Υπουργέ. Μας ακούτε? Καλημέρα σε όλους. Ο κύριος Γρυλάκης μας τάζει μέχρι τις 21, λέει, θα έχει ανοίξει το τάξη. Ισχύει? Κοιτάξτε, σήμερα στο νομοσχέδιο που καταθέτουμε στη Βουλή για την κύρωση μιας οδηγίας θα συμπεριληφθούν οι τροπολογίες που χρειάζεται για να ξεκινήσει το σύστημα. Ο προγραμματισμός είναι την Παρασκευή να ολοκληρωθεί η ψήφιση αυτών των διατάξεων. Οπότε μπορούμε αμέσως μετά να ξεκινήσουν οι φορολογικές δηλώσεις. Για δώστε μας μερικά στοιχεία τώρα για αυτές τις διατάξεις. Τι έχουμε να. Ποια είναι τα καινούργια πράγματα? Το καινούργιο είναι μόνο η νομική τακτοποίηση του συμφώνου συμβίωσης. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σε σχέση με τις περσινές φορολογικές δηλώσεις. Θα είναι περίπου ό,τι είναι και οι περσινές φορολογικές δηλώσεις. Δεν υπάρχει φοροκαταιγίδα, δεν υπάρχουν νέοι φόροι, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα που ακούγαμε. Θα κάνουμε τις φορολογικές δηλώσεις κανονικά. Προσπαθούμε να τελειώσουν όσο γίνεται νωρίτερα. Γιατί αν τελειώσουν νωρίτερα οι φορολογικές δηλώσεις, θα έχουμε τη δυνατότητα να πληρωθούν και σε πιο πολλές δόσεις και έτσι να ξεπεράσουμε το όποιο προβλήματα είχαμε μέσα... το 2015. Γιατί δεν άνοιξε τότε νωρίτερα και το σύστημα, εφόσον δεν είχαμε καινούργιες διατάξεις? Διότι δυστυχώς υπάρχουν τεχνικά και άλλα προβλήματα τα οποία δεν μπορέσαμε να τα ξεπεράσουμε νωρίτερα. Ο αρχικός σχεδιασμός που ήταν να ξεκινήσουμε νωρίτερα μέσα στο Φεβρουάριο δεν μπόρεσε να γίνει. Πλέον πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η διαδικασία της νομοθεσίας δεν είναι μία απλή διαδικασία. Πρέπει να προηγείται διαπραγμάτευση πριν από κάθε νομοσχέδιο και αυτό το πράγμα πολλές φορές καθυστερεί. Όπως όμως δεν είναι και απλή διαδικασία υποβολή μιας φορολογικής δήλωσης και 6 εκατομμύρια δηλώσεις, είναι λίγο δύσκολο μέσα σε 2 μήνες να υποβληθούν. Καταρχάς δεν καταλαβαίνω γιατί να είναι δύσκολο να υποβληθούν όταν είναι προεκτυπωμένες. Και εάν πάρουμε πολλές από αυτές τις φορολογικές δηλώσεις, ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται παρά να μπει και να αφιερώσει περίπου 1/4 μισή ώρα στις απλές περιπτώσεις, μισθωτών συνταξιούχων, λέω. Ναι, στις απλές περιπτώσεις. Υπάρχουν όμως και τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα που εξαρτώνται από αυτά, θα πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Εσείς ξέρετε καλύτερα τον όγκο δουλειάς που έχουν τα λογιστικά γραφεία όλη αυτή την περίοδο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι και ένας φορολογούμενος πολύ πιθανό να μην κάνει μόνο του τη φορολογική δήλωση και το χρονικό διάστημα των 2 μηνών και με τα προβλήματα που αναδιαστήματα έχει το TaxisNet καθιστά αρκετά δύσκολα. Είδατε, αμέσως βάζουν το θέμα παράτασης. Ακόμα δεν τον ανοίξαμε, είμαστε έτοιμοι για παράταση. Συγγνώμη, να καταλάβω τώρα το που είναι η διαφωνία. Η διαφωνία είναι το αν φτάνουν 2 μήνες να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις, διότι αν διαιρέσετε τον αριθμό των λογιστικών γραφείων που υπάρχουν με τις φορολογικές δηλώσεις που έχουμε, ακόμα και αν δεχθούμε ότι θα πάνε όλοι στα λογιστικά γραφεία. Υπουργέ, εντάξει, θα τα ανοίξετε γρήγορα και θα το δούμε στην πορεία της παράτασης. Ας πάμε να ανοίξουμε να κάνουμε τις φορολογικές δηλώσεις. Πρακτικά πράγματα. Πρακτικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε θα... πρώτα και μετά θα δούμε πώς λοιπόν, θα πάμε. Υπουργέ, ναι. Θα υπάρχουν οι 7 μηνιαίες δόσεις. Ένα, θα υπάρχει το αφορολόγητο για αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα ως 6.000 και αυτό χρειάζεται να κατοχυρωθεί νομοθετικά. Ένα-ένα να τα ξεκαθαρίσουμε όλα. Σε ό,τι αφορά τις δόσεις, οι δόσεις ακόμα δεν έχει έρθει κάποια διάταξη, είμαστε και εκεί στη φάση διαπραγμάτευσης. Για την ώρα πάμε να φέρουμε τις διατάξεις να ξεκινήσουν οι φορολογικές δηλώσεις. Οι δόσεις είναι 3 διμηνιαίες αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να τις κάνουμε περισσότερες μηνιαίες για να μπορεί ο φορολογούμενος να τα αποκριθεί πιο εύκολα. Στο εκαθαριστικό. Είναι... Δηλαδή, συγγνώμη, αν ανοίξει το Σαββατοκύριακο το σύστημα ή τη Δευτέρα, αυτό που θα βγαίνει στο εκαθαριστικό θα είναι οι 3 διμηνιαίες δόσεις. Σωστά? Όχι, νομίζω ότι θα έχουμε λύσει αυτό το θέμα πολύ νωρίτερα νομικά και θα το έχουμε τακτοποιήσει και αυτό το ζήτημα. Μη σας απασχολεί αυτό. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά όμως τα άλλα τα θέματα, αφορολόγητο κτλ. Που συζητιώνται αυτές τις μέρες στις διαπραγματεύσεις. Όχι, για τους ανέργους. Για τα εισοδήματα ναι. του 2016. Δεν αφορούν τα εισοδήματα του 2016. Οι άνεργοι και οι περιστασιακά απασχολούμενοι, όπως και πέρυσι, θα έχουν φέτος το φορολόγητο έως 9.500 ευρώ. Ακριβώς θα δείτε σήμερα τις διατάξεις να κατευθούν στη Βουλή με τη μορφή τροπολογίας στην οδηγία αυτή που έχουμε μπροστά μας και αυτό το θέμα θα αντιμετωπιστεί. Δεν θα έχουμε προβλήματα δηλαδή, θα τα λύσουμε αυτά τα θέματα όπως και με τις περσινές φορολογικές δηλώσεις. Αυτοί που έχουν εισοδήματα από ενίκεια φέτος, είχαν το 2015, θα έχουν τους ίδιους φορολογικούς συντελεστές που ίσχυσαν πέρυσι ή θα υπάρξει αύξηση στους συντελεστές? Για τα εισοδήματα του 2015. Ευτυχώς το νομικό μας σύστημα προβλέπει ότι δεν μπορούμε να βάλουμε αναδρομικά νέους φόρους. Δεν μπορούμε να πάμε στο 2016 και να νομοθετήσουμε. Άρα λοιπόν, ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα, Υπουργέ. Έχουμε λοιπόν τους ίδιους συντελεστές. Δεν αλλάζουν οι συντελεστές. Δεν έχει γίνει κάτι σε αυτό το πράγμα. Δεν έχει ανακοινωθεί από εμάς από το Υπουργείο κάτι τέτοιο.
ούτε θα αλλάξει, δηλαδή δεν θα εφηβιαστούν οι φορολογούμενοι. Όχι, όχι, είπε, ήταν ξεκάθαρο. Είπε, δεν υπάρχει τέτοια αλλαγή. Στο σύμφωνο συμβίωση μόνο υπάρχει. Τι γίνεται εκεί πέρα, ναι, τι γίνεται, Υπουργέ, στο σύμφωνο συμβίωση. Να μιλάμε ένα-ένα για να μην ξεχνάμε. Σωστά, έχετε δίκιο. Βεβαίως, Υπουργέ. Σε ό,τι αφορά το 2015, δεν έχουμε κάποια αλλαγή στο θέμα των ενοικίων. Μάλιστα. Για το 2016 είμαστε στη φάση διαπραγμάτευση. Ωραία, Υπουργέ. Αυτό το πούμε πολλέ φορέ και μπορεί να υπάρξει μια παρανόηση στον κόσμο. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι για τα νομοσχέδια αυτά πρέπει να υπάρχει πλέον μια φάση διαπραγμάτευση. Δεν μπορούμε να πάμε και να αποφασίσουμε μόλι μα και να κάνουμε ό,τι θέλουμε, διότι έχουμε υπογράψει μια συμφωνία το καλοκαίρι και πρέπει να τηρούμε αυτή τη συμφωνία και κάποια στιγμή να την τελειώσουμε για να πάμε στην κουβέντα για το χρέο. Συγκεκριμένα πράγματα. Πάμε, τι θα γίνει με αυτούς με το σύμφωνο συμβίωσης, Υπουργέ. Υπάρχει ένα καινούριο στοιχείο. Με το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται το θέμα που υπήρχε ως προς το πώς θα γίνει η φορολογική δήλωση και θα μπορούν να κάνουν και οι πολίτες αυτή ξεχωριστά φορολογική δήλωση, δηλαδή ενώ σαν ζευγάρι, και να λυθούν τα προβλήματα που είχαμε και στο παρελθόν. Και μάλιστα, τα ανίσπρακτα ενίκια θα πρέπει φορολογούμενοι να προσκομίσουν δικαιολογητικά τις αγωγές που έχουν κάνει στις ΔΟΗ. Τώρα μην με βάλετε εμένα να δώσω χρονοτεχνικές πληροφορίες που μπορείτε να δώσετε εσείς καλύτερα από όλους. Εγώ σας δίνω το πολιτικό στίγμα της ημέρας. Βεβαίως. Σωστά, σωστά. Όλα αυτά είναι με βάση αυτά που έχουμε προχωρήσει. Από τα δεδομένα που έχετε, κύριε Υπουργέ, ένα από τα πράγματα που έχετε πει ότι θα λυθεί εντός των ημερών, αν έχετε να μας πείτε και πότε θα είναι αυτό το εντός των ημερών, και το θέμα της απόσυρσης. Πότε θα έχουμε την παράταση? Νομίζω ότι πολύ άμεσα και αυτό το θέμα θα έρθει για νομοθέτηση. Δηλαδή εντός εβδομάδος. Και αυτό το θέμα είναι στα ζητήματα που συζητούμε με τους θεσμούς, αλλά νομίζω και εκεί έχει ολοκληρωθεί πλέον η διαδικασία και άμεσα θα έρθει η σχετική διάταξη για να αντιμετωπίσουμε και εκεί το πρόβλημα. Ποια είναι η εικόνα που έχετε, Υπουργέ? Οι θεσμοί αποδέχονται αυτό? Γιατί οι πληροφορίες μας ήταν ότι δεν κάναν καν συζήτηση, δεν θέλαν να το συζητήσουν αυτό το θέμα. Όχι, όχι, δεν έχω εγώ τέτοια πληροφόρηση. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι και εκεί το θέμα λύνεται και άμεσα θα προχωρήσουμε στο να τακτοποιηθούν αυτά τα ζητήματα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όταν ένα θέμα είναι στη διαπραγμάτευση, δεν θα είναι υπεύθυνο εγώ να βγω και να εξαγγείλω το τελικό αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Είμαι ειλικρινής, όταν κάτι είναι δεδομένο το λέω, όπως για παράδειγμα για τις φορολογικές δηλώσεις, όταν κάποιο άλλο θέμα είναι ακόμα στη συζήτηση, λέω είναι ακόμα στη διαπραγμάτευση. Ωραία. Ποια είναι αυτά που έχουν τελειώσει και που μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε, Υπουργέ, και να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό? Αυτά που έχουν τελειώσει, όπως σας είπα, είναι τα θέματα των φορολογικών δηλώσεων για το 2015. Τα υπόλοιπα για τις κλίμακες και όλα τα ζητήματα για το 2016, αυτή τη στιγμή είναι στη συζήτηση. Αλλά η γενική εικόνα είναι ότι θα βρεθούν λύσεις και σε αυτά τα θέματα και θα ξεπεραστούν και αυτά. Ακεί βέβαια οι λύσεις αυτές να μην υπάρχει είναι το εξής ζήτημα. Σε όλους τους τόνους, επειδή μιλήσατε και για το πολιτικό στίγμα κυρίως, σε όλους τους τόνους λέτε ότι η υπερφορολόγηση, η λογική της υπερφορολόγησης πρέπει να σταματήσει. Ότι δεν μπορεί πλέον, δεν αποδίδει, έχουμε φτάσει στα όριά μας. Όλα αυτά που συζητάμε, όλα αυτά που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι, δεν είναι όμως στην κατεύθυνση νέας φορολόγησης, αύξησης συντελεστών, ελαχιστοποίηση των δυνατοτήτων που έχουμε για κάποιες εκτόσεις? Θα σας πω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λογικός άνθρωπος ή κανένας άνθρωπος κατά το κοινό λεγόμενο της πιάτσας στην Ελλάδα που να θεωρεί ότι η υπερφορολόγηση είναι κάτι που μπορεί να αποδώσει. Άλλωστε αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι το οικονομικό αποτέλεσμα. Το να φέρνει ο όποιος Αλεξιάδης ή όποιος άλλος υπουργός νομοσχέδια με φόρους στη Βουλή, να προβλέπουμε καινούργιες φορολογητές ρυθμίσεις και να μην μπορούμε να τα εισπράξουμε, το μόνο που θα κάνουμε θα είναι να βλέπουμε τα ληξιπρόθεσμα από τα 86 δις να απογειώνονται και να αυξάνονται. Διότι έχουμε και την εφαρμογική κατάσταση των ληξιπροθέσμων χρόνων προς το δημόσιο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα των νέων φόρων ή των νέων φορολογικών ρυθμίσεων, εγώ νομίζω ότι το ζήτημα δεν είναι νέοι ή παλιοί φόροι, μικροί ή μεγάλοι φόροι. Το θέμα είναι δίκαιοι ή άδικοι φόροι. Υπάρχουν τομείς που πρέπει να ελαφρυνθούν φορολογικά, κυρίως χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και περιουσίες. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μπορούν να επιβαρυνθούν. Αυτό το βλέπετε στις συνομιλίες? Αυτό το που ακριβώς εσείς εκτιμάτε ότι πρέπει να γίνει και δεν έχει κανένα λόγο να διαφωνήσει κανείς μαζί σας? Μα βεβαίως το βλέπω και σε πολλά θέματα, σε πολλά θέματα σε αυτές τις συζητήσεις η κατάληξη ήταν πολύ καλύτερη από αυτά τα οποία ακούγαμε ότι θα γίνουν. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η φορολόγηση των ανίσπαρτων ενοικίων. Να σας θυμίσω πριν από λίγους μήνες το τι γράφτηκε, το τι μου καταλογίστηκε, το τι ακούστηκε. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Δόθηκε μια πολύ λογική λύση και προχωράμε σε αυτή τη λύση. Και στα υπόλοιπα ζητήματα γίνεται μια διαπραγμάτευση και επειδή πολλές φορές
ακόμα μια κριτική σαν κυβέρνηση για αυτά τα ζητήματα, πρέπει αυτός που καταθέτει την κριτική να βγει και να πει τι άλλο προτείνει. Διότι το να λες ότι είναι κακό το Α, το Β, το Γ μέτρο που συζητάει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση με τους θεσμούς, εγώ να δεχθώ αυτή την κριτική και έπρεπε να γίνει τι αντί γι' αυτό. Διότι εδώ όταν μιλάς για πολιτική, πας να λύσεις τα θέματα της κοινωνίας. Όχι να γράψεις μυθιστόρημα επιστημονική. Κύριε Υπουργέ, όμως, αν μειωθεί, συγγνώμη, αν μειωθεί το αφορολόγητο στις 7 ίσως 8.000, θα βρεθούν άνθρωποι με 600-650 ευρώ που δεν πλήρωναν φόρο να πληρώσουν φόρο. 2 και 3 εκατοστάρικα. Εγώ νομίζω δεν έχω πει μέχρι τώρα ότι θα μειωθεί το αφορολόγητο. Υπάρχουν τέτοια δημοσιεύματα, αλλά υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα τα οποία είναι σαφέστατο ότι θα αυξηθεί το αφορολόγητο σε κάποιες άλλες περιπτώσεις φορολογούμενων. Δεν είναι όμως, σας είπα σωστό, ένας υπουργός της κυβέρνησης, ένας αναπληρωτής να βγαίνει και να εξαγγέλει το που θα καταλήξει μια διαπραγμάτευση όταν αυτή ακόμα είναι στην πορεία της. Πάντως, εντάξει, ναι, συμφωνούμε, αλλά μας δίνετε κάποια στοιχεία προς τα πού πάει αυτή η διαπραγμάτευση και καλό είναι ο κόσμος να ξέρει. Και εν πάση περιπτώσει, αφού σας έχουμε εμείς, θα σας εξαντλήσουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Εμείς θα σας ρωτάμε και εσείς μην απαντάτε. Μπορώ να απαντήσω, βεβαίως. Λοιπόν, οι κλίμακες φόρου θα αλλάξουν, θα παραμείνει η πρόταση την οποία έχετε βάλει στο τραπέζι εσείς. Ποια είναι το κλίμα που διαμορφώνεται? Οι κλίμακες είναι υπό εξέταση τη ζήτηση αυτή την περίοδο. Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα έχουμε μια νέα κλίμακα που θα είναι πια πιο δίκαιη και πιο αναλογική. Και με τους ελεύθερους επαγγελματίες μέσα σε αυτή. Δεν μπορώ, σας είπα, να εξαγγείλω εγώ το πώς θα καταλήξει μια διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη. Επίσης, ακούσαμε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών ότι σχεδιάζεται να βάλετε ένα τσιπάκι στα γιοταχή για να έχουμε έτσι συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες. Με να πάρω τρία τριγώνια. Ούτως ή άλλως υπάρχουν αυτές τις πληροφορίες, αλλά ναι. Αυτό το τσιπάκι πότε βλέπετε να τοποθετείτε και αν θα πάει πακέτο με τις αλλαγές στη φορολόγηση των αυτοκινήτων? Θα σας πω. Αυτό που έχουμε σαν στόχο είναι να λύσουμε θέματα που σχετίζονται με τα αυτοκίνητα. Ένα από αυτό σε μεγάλο βαθμό λύθηκε με τη διασύνδεση των ανασφάλιστων των αυτοκινήτων με το τάξη. Κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ πολλούς πολίτες οι οποίοι εμπλεκόταν σε ατυχήματα με αυτοκίνητα που ήταν ανασφάλιστα. Ενώ από εδώ και πέρα αυτοί που έχουν ανασφάλιστα αυτοκίνητα έχουν πλέον ένα πρόστιμο 250 ευρώ που θα τους το στέλνει η εφορία και θα πρέπει να πάνε να τακτοποιήσουν αυτό το πρόστιμο. Το ένα λοιπόν ζήτημα είναι αυτό. Το άλλο ζήτημα είναι να μπορέσουμε να ελέγξουμε τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν χωρίς να έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας. Υπάρχουν οι εικόνες, ότι μάλλον πληροφορίες, τεκμήρια, ότι αυτά μπορεί να φτάνουν και το 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα. Δηλαδή να μην έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας. Απίστευτος αριθμός και απίστευτα τα λεφτά, έτσι. Θα σας πω. Δεν έχουμε ακριβώς εικόνα πώς από αυτά κυκλοφορούν ή όχι, γιατί μπορεί ορισμένα να μην κυκλοφορούν και να μην έχουν καταθέσει απλά πινακίδες. Θέλουμε όμως αυτή η ιστορία να τελειώσει. Πότε θα στείλετε, πότε θα στείλετε ειδοποιητήρια για αυτά? Θα σας πω. Εξετάζουμε λοιπόν να βάλουμε ένα μηχανισμό στα αυτοκίνητα όπως και σε άλλες χώρες, όπου θα μπορεί να ελέγχει αυτός ο μηχανισμός όταν περνάει από διάφορα σταθερά σημεία, αν έχουν πληρωθεί οι υποχρεώσεις του αυτοκινήτου. Μάλιστα. Αυτό το τσιπάκι, αυτός ο μηχανισμός, θα είναι κάτι που θα επιβαρύνεται ο οδηγός, θα το πληρώσει ο οδηγός? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση της εξέτασης αυτών των ζητημάτων. Δεν έχουμε καταλήξει ούτε ακόμα στο πώς θα είναι η εφαρμογή, ούτε στο κόστος ή όλα αυτά τα ζητήματα. Μια μελέτη δεν έχει γίνει για το πόσο θα κοστίσει και ποιος θα το πληρώσει? Υπάρχουν μελέτες που μας έχουν κατατεθεί και προτάσεις που είναι πολύ μικρό το κόστος και νομίζω άλλωστε ότι αυτό το κόστος θα πρέπει να συζητηθεί το αν θα απορροφηθεί από τους πολίτες ή από τις ασφαλιστικές εταιρείες ή από τις εταιρείες αυτοκινήτων. Αυτά όμως είναι όλα υποσυζήτηση. Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βρούμε ποιο σύστημα από αυτά που ισχύουν ήδη στο εξωτερικό θα μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο ή στο όχημα που κυκλοφορεί να υπάρχει ένας μηχανισμός ώστε να μπορούμε να βλέπουμε το αν αυτός το αυτοκίνητο έχει πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Το αν θα λέγεται τσιπάκι, αν θα έχει την Α, την Β, τη Γ μορφή, είναι μια τεχνική λεπτομέρεια που θα γίνει αμέσως μετά. Αυτό όμως που είναι άμεσο, κύριε Υπουργέ, είναι, είπατε, 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα δεν έχουν, ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και δικύκλων κτλ. Και δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, μπορεί να είναι και ίσως μικρότερος ο αριθμός. Τα ειδοποιητήρια σε αυτόν τον κόσμο πότε θα τα στείλετε? Τα ειδοποιητήρια πάνε τις επόμενες μέρες, διότι έχει πάρει φέκη η υπουργική απόφαση. Για τα τέλη κυκλοφορίας. Όσοι έχουν, όχι για τα τέλη κυκλοφορίας, για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Όσοι έχουν ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Ωραία. Θα πάρουν ειδοποιητήριο από την εφορία που θα τους λέει ότι το αυτοκίνητό σας είναι ανασφάλιστο και έχετε πρόστιμα 250 ευρώ.
Εάν είναι ασφαλισμένο και απλά δεν το έχουν, δεν έχει λυθεί γραφειοκρατικά το θέμα, θα πάνε να το λύσουν, να κάνουν τις αντίστοιχες δηλώσεις. Εάν όμως το αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο, θα πρέπει να το ασφαλίσουν, θα πρέπει να λυθούν αυτά τα θέματα. Ωραία, για τα τέλη κυκλοφορίας. Για τα τέλη κυκλοφορίας, το σύστημα αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει μέσα στο 2016. Τα τέλη κυκλοφορίας του 2016 θα έχουμε εισπράξει ούτως ή άλλως. Πάμε να λύσουμε τα θέματα αυτά, γιατί θέλουμε να τακτοποιούμε ένα-ένα τα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας, και το θέμα του αυτοκινήτου είναι μια μεγάλη πληγή. Πρέπει να τακτοποιηθεί αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Αλλά είπατε ωστόσο για 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες που δεν έχουν πληρώσει. Αυτοί θα περιμένουν στο επόμενο διάστημα μια ειδοποίηση από την εφορία για να πάνε να πληρώσουν αυτά τα τέλη. Αυτοί που έχουν ένα όχημα, δεν έχουν καταθέσει τις πινακίδες και το κρατούν δηλαδή τις πινακίδες στην ιδιοκτησία τους, έχουν ήδη ένα χρέος στο τάξης που θα πρέπει να πάνε να ταυτοποιήσουν. Ένα χρέος το οποίο θα πάνε να μεταβιβάσουν στο αυτοκίνητο, ούτως ή άλλως τους περιμένει. Γι' αυτό θέλουμε να πάμε σε ένα τέτοιο αυτόματο σύστημα πληροφόρησης σε σχέση με τα αυτοκίνητα, και για να λύσουμε τα θέματα των τελών κυκλοφορίας και των ανασφάλιστων αυτοκινήτων και των καρτών κταίων, αλλά και για να προστατεύσουμε τον πολίτη από τις κλοπές. Διότι αν υπάρχει αυτό το σύστημα εγκατεστημένο στο αυτοκίνητο, μόλις κλαπεί ένα αυτοκίνητο, αμέσως θα υπάρχει μια ένδειξη το που κυκλοφορεί. Μάλιστα. Έχει μια χρησιμότητα, Όχι, έχει πολλές. Πολλές θα πληρώσουμε και πολλά. Υπουργέ, υπάρχουν 1-2 ζητήματα ακόμα που θα ήθελα έτσι να θίξουμε. Πρέπει να ανοίξει ο φάκελος για το τι πληρώνει το ελληνικό δημόσιο για ενίκεια. Ένας φάκελος που έχει ανοίξει ήδη, και καλά κάνετε και το αναφέρετε κι εσείς, και όταν εμείς αναγκαζόμαστε σαν Υπουργείο Οικονομικών να φέρνουμε δύσκολες φορολογικές ρυθμίσεις, πρέπει απ' την άλλη να πείθουμε τους πολίτες ότι και το τελευταίο ευρώ που χρησιμοποιούμε για τις δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών το αξιοποιούμε σωστά. Και αυτός ο φάκελος πρέπει να ανοίξει για όλο το δημόσιο κάποια στιγμή, διότι δεν είναι δυνατόν το ελληνικό δημόσιο να έχει δικά του κτίρια και αυτά τα κτίρια να μένουν αξιοποιητά και να χαλούμε εκατομμύρια κάθε χρόνο για να νοικιάζουμε κτίρια για να στεγάζουμε τις υπηρεσίες μας. Εγώ κατέθεσα στη Βουλή την προηγούμενη Παρασκευή ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το κτίριο το παλιό του εργοστασίου Κεράνης που έχει κατασκευαστεί πλέον με νέα δεδομένα και θα χρησιμοποιηθεί για να πάνε μέσα υπηρεσίες. Ένα κτίριο που είναι φτιαγμένο εδώ και 10 χρόνια περίπου. Θα πάνε, παραμένει κλειστό. Κύριε Υπουργέ, θα πάνε, συγγνώμη σας διακόπτω, το κτίριο του Κεράνη, για το οποίο θα πάνε στο ελληνικό δημόσιο πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια. Ακριβώς. Από την εποχή Λαγιώτη, έτσι, έμεινε αναξιοποιητό γιατί δεν ήθελε καμία υπηρεσία να πάει. Με αποτέλεσμα, ξέρω εγώ, να ξοδεύονται και άλλα λεφτά για να συντηρείται. Και αυτό έχει συμβεί και με άλλα κτίρια. Αυτό το δεν ήθελε καμία υπηρεσία να πάει. Εγώ δεν ξέρω κανένα φορολογούμενο που να θέλει να πληρώσει το φόρο του. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή αυτή τη λογική ότι μπορούμε να λέμε δεν θέλουμε να πάμε στο Α ή στο Β ή στο Γ κτίριο. Άλλωστε, εάν πάτε και δείτε, και πολύ σύντομα θα ανοίξει για εσάς δημοσιογράφους και θα μπείτε μέσα και θα δείτε εικόνες πραγματικά ντροπής για το ελληνικό δημόσιο. Αν δείτε μέσα εικόνες πολυτέλειας σε ένα κτίριο που είναι κλειστό εδώ και 10 χρόνια και πληρώνουμε 220.000 το μήνα για να είναι κλειστό, και έχουμε και αστυνομικούς στο φιλούν 24 ώρες το 24ωρο. Απαράδεκτο πράγμα. Απίστευτο πράγμα. Θα σταματήσει. Και μετά ψάχνουμε το τελευταίο ευρώ από το συνταξιούχο. Ένα κτίριο το οποίο μπορεί να στεγάσει από 2.100 έως 2.400 άτομα μέσα. Και εγώ, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, δήλωσα ότι θα θέλω ο πρώτος που θα πάει να κατασταθώ εκεί να είμαι εγώ. Γιατί εάν συγκρίνετε τις συνθήκες πολυτέλειας που έχει αυτό το κτίριο σε σχέση με άλλα κτίρια, θα δείτε ότι είναι ένα πολύ λειτουργικό, βιοκλιματικό και χρήσιμο κτίριο. Ανοίγουμε λοιπόν αυτό το μεγάλο φάκελο εξοικονόμησης στο δημόσιο, διότι εμείς θέλουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα από το ελληνικό δημόσιο, όχι απολύοντας καθαρίστριες και κλείνοντας υπηρεσίες. Με άλλο τρόπο. Υπουργέ, ένα ακόμα ερώτημα. Αυτός ο ακατάσχετος λογαριασμός για τις επιχειρήσεις, πώς είναι τα πράγματα, πού βρισκόμαστε? Είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος βρίσκεται και αυτός σε εξέλιξη. Μας έχουν ζητήσει επαγγελματικοί και άλλοι φορείς να λύσουμε το πρόβλημα για την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Δεν υπάρχει απόφαση σε αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζουμε. Δηλαδή εξετάζουμε το εξής. Επειδή εμείς θέλουμε να επεκτείνουμε με κάθε τρόπο τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι επιχειρήσεις με το δίκαιο τους μας λένε ότι αυτή τη στιγμή
Εγώ, επειδή έχω χρέη είτε στην εφορία, είτε στην τράπεζα, είτε στο ασφαλιστικό μου ταμείο, αν πάω να ανοίξω ένα λογαριασμό και να βάλω ένα POS, ένα μηχάνημα δηλαδή για πιστωτική κάρτα, την επόμενη μέρα θα έρθει κάποιος και θα μου κατάσχει το ποσό αυτό, γιατί έχω χρέη. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ένας από τους τρόπους που μας έχουν προταθεί και το εξετάζουμε είναι η δημιουργία ενός ειδικού επαγγελματικού λογαριασμού που θα μπορεί να ρυθμίζει αυτά τα θέματα. Δεν μιλάμε για λογαριασμούς που θα επιτρέψουν κάποιοι να γίνουν περισσότερο μπαταξίδες από ό,τι είναι, αλλά μιλάμε για λογαριασμούς που θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το υπαρκτό πρόβλημα της επέκτασης των τραπεζικών συναλλαγών. Αλλά μένει σε κρεμότητα από πότε. Είναι σε κρεμότητα. Είναι σε κρεμότητα από πότε χρησιμοποιούμε μόνο το πλαστικό χρήμα για τις αποδείξεις. Για τις αποδείξεις το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το ξαναπώ. Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι πρέπει όλοι να ζητάμε και να κρατάμε βεβαίως τις αποδείξεις μας, είτε με αυτές έχουμε ένα φορολογικό αποτέλεσμα, είτε όχι. Διότι δεν έχουν όλοι οι πολίτες αφορολόγητο. Ελεύθεροι επαγγελματίες δεν παίρνουμε τις αποδείξεις. Υπουργέ. Και πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι είναι και πατριωτικό μας καθήκον να χτυπήσουμε τη φοροδιαθήκη. Υπουργέ, υπάρχει τώρα με τη σύνδεση του αφορολόγητου με τις αποδείξεις, για τους πολίτες οι οποίοι έχουν δικαίωμα αφορολόγητου, θα έρθει σε λίγο χρονικό διάστημα διάταξη να συνδέσουμε το αφορολόγητο αυτό με τις αποδείξεις και όταν αυτό εδώ έχει χτιστεί με τη χρήση πλαστικού χρήματος, δεν θα χρειάζεται οι πολίτες να κρατάνε τις αποδείξεις. Αυτό όμως δεν έχει έρθει ακόμα η διάταξη, να περιμένουμε λίγο, θα λυθούν αυτά τα θέματα. Την ώρα που μιλάμε, τηλεθεατές μας στέλνουν μηνύματα και ρωτάνε για ποιο λόγο, Υπουργέ μου, δεν έχει συνδεθεί η ΕΙΔΑΠ, η ΔΕΗ να πληρώνεται με την κάρτα μου. Πλαστικό χρήμα. Υπάρχουν ακόμα καθυστερήσεις, δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα βεβαίως, δεν μπορώ να μιλήσω για όλα. Υπάρχουν ακόμα καθυστερήσεις, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είτε υπάρχουν πιστωτικά ιδρύματα που όταν πάνε να πληρώσεις λογαριασμό ΔΕΚΟ, πρέπει να πληρώσεις παραπάνω αν το πληρώσεις με κάρτα. Αυτά είναι αυτό πάλι είναι ναι, άλλο πράγμα. Είναι απαράδεκτο. Πρέπει να σταματήσουμε. Απαράδεκτο. Ούτε μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να υπάρχουν εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που όταν πάνε να αγοράσεις ένα κινητό τηλέφωνο δέχεται την κάρτα σου και όταν πάνε να πληρώσεις το λογαριασμό σου δεν δέχεται την κάρτα σου. Φανταστείτε, αν εσείς ως υπουργός δεν μπορείτε να το καταλάβετε, τι θα πούμε εμείς ως πολίτες. Έχετε πει ότι θα μετρούν όλοι οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ. Άμα δεν μπορούμε να τις πληρώσουμε πλαστικό χρήμα. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Λέω, έχετε πει ότι μέσα στις αποδείξεις που θα μετρούν για το αφορολόγητο θα είναι όλοι και οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ. Άμα δεν μπορείτε να τους πληρώσετε όμως με πλαστικό χρήμα. Μισό λεπτάκι. Έχω πει κατά καιρούς το τι εξετάζουμε. Ας πούμε ότι θα καταλήξετε εκεί. Το έχω πει. Πιθανά να είναι και πολιτική αφέλεια αυτό, γιατί θέλω οι πολίτες να καταλαβαίνουν το τι έχουμε μπροστά μας και πολλές φορές αυτό μας κάνει και πιο σοφούς, γιατί καταθέτω και προτάσεις φορείς και πολίτες. Και αντιμετωπίζουμε καλύτερα τα προβλήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που έχουμε αξιοποιήσει και τα έχουμε προχωρήσει μετά από προτάσεις των πολιτών. Δεν είναι όλα βγαλμένα από το δικό μας το κεφάλι ή από φορείς που έχουν σχέση με αυτά τα πράγματα. Αυτό λοιπόν που εξετάζουμε με τα θέματα των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι η επέκτασή τους έτσι ώστε να μπορέσουμε και να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη και να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή. Μάλιστα. Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε το συντομότερο. Να είστε καλά. Όταν ξεκαθαριστεί το τοπίο. Ευχαριστούμε.